Γεια σας καλή μου φίλη. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα πραγματικά πανέμορφο σχέδιο με βελόνες. Το σχέδιο αυτό είναι γνωστό σε όλους σας. Ναι, γιατί είναι εγγλέζικο λάστιχο. Εγώ έκανα μια προσπάθεια να το διαμορφώσω λιγάκι, κάνοντας το σχέδιο αυτό το εγγλέζικο λάστιχο, κάνοντας το πιο ενδιαφέρον. Όπως βλέπετε, δένοντας τους πόντους, μπορούμε να φτιάξουμε ένα πραγματικά αριστούργημα, κάνοντας ένα πανέμορφο κασκόλ, πανέμορφη πασμίνα, διακοσμώντας ένα πλεκτό που θέλουμε να πλέξουμε με εγγλέζικο λάστιχο, κάνοντας μια διακόσμηση απάνω στο πλεκτό. Το ότι είναι πολύ αφράτο και πολύ διπλασιάζει το πάχος του, είναι ιδανικό να φτιάξουμε πανέμορφες κουβερτούλες, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Συμβουλή μου είναι ότι πλέκοντας με μέτριο πάχος νηματάκι, να χρησιμοποιήσουμε βελόνες, ας πούμε, μισό νούμερο, ένα νούμερο μεγαλύτερο, για να μας βγει πιο πολύ αφράτο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι, πώς φαίνεται διαφορετικό το εγγλέζικο λάστιχο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Είναι φυσικά και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ιδανικό για να πλέξουμε πανέμορφα κασκόλ και πασμίνες. Όσοι δεν θυμούνται πώς πλέκουμε το εγγλέζικο λάστιχο, τώρα πλέκοντας θα το δείτε και φυσικά θα το θυμηθείτε. Λοιπόν, βάζοντας πόντους στη βελόνα, απλά θα σας πω ότι το κάθε δεμένο εγγλέζικο λάστιχο αποτελείται από 9 πόντους. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Βλέπετε, είναι 9 πόντους. Ενδιάμεσα έχουμε ένα πόντο ανάποδο. Δηλαδή θα κάνουμε το πολλαπλασιασμό του 10, δηλαδή έχουμε 9 για να δέσουμε το λάστιχο, ένα πόντο ανάποδο που ξεχωρίζει το ένα από το άλλο, και στη συνέχεια 9 πόντους για να δέσουμε, ένα πόντο ανάποδο, και πάει λέγοντας και τελειώνοντας, τελειώνουμε με 9 πόντους χωρίς πόντο ανάποδο. Και φυσικά από ένα πόντο, ακριανό. Θα πλέξουμε τώρα 2 κομματάκια να δείτε τι ωραία που πλέκετε. Τώρα, όσο αφορά πόσες σειρές, τώρα είναι στη κρίση σας. Πόσες σειρές θέλετε, πόσο συχνά θέλετε να δέσετε τους πόντους. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 22 πόντους. Κάθε 10 πόντους δένουμε από τη μία πλευρά, συνεχίζουμε άλλους 10 πόντους και δένουμε από την άλλη πλευρά τους πόντους. Εσείς μπορείτε να το κάνετε μεγαλύτερο. Για να μην μετράτε τους πόντους και για να σας βγει ίσια, απλά οι πόντοι καλοί ξεχωρίζουν και εγώ μετράω τους πόντους. Κάθε καρδούλα, όπως έχει σχήμα το πόντος καλή, κάθε σχήμα της καρδούλας αντιστοιχεί σε 2 σειρές. Δηλαδή έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, αντιστοιχεί σε 20 σειρές. Μετά έχουμε 2 σειρές για να δέσουμε τους πόντους και συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχω ρίξει στη βελόνα 21 πόντους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν κάνοντας
πρώτη σειρά για να μπορούμε να ξεκινήσουμε το εγγλέζικο λάστιχο. Ξεκινάμε, κατεβάζουμε την ακριανή, το ακριανό πόντο στη συνέχεια. Ένας πόντος καλή, ένας πόντος ανάποντος, ένας πόντος καλή. Ένας πόντος ανάποντος, ένας πόντος καλή. Αυτή είναι βάση για να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι βάση μηδέν, δεν θα την υπολογίσουμε καθόλου στις επόμενες σειρές, να γιατί το εγγλέζικο λάστιχο θα το πλέξουμε με άλλο τρόπο. Όχι σαν κανονικό λάστιχο, μία καλή, μία ανάποδη, το πλέκουμε με διαφορετικό τρόπο. Μία καλή, μία ανάποδη. Λοιπόν, γυρίζουμε από την καλή. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πρώτη μας σειρά. Σηκώνουμε το πρώτο πόντο απλεκτό και λοιπόν, όπως πλέκουμε το εγγλέζικο λάστιχο, πάντα στο πόντο καλή, βάζουμε τη βελόνα, όχι κανονικά, μια σειρά παρακάτω. Βλέπετε? Και το πλέκουμε καλή. Ένα πόντο ανάποντο και πάλι στο πόντο καλή, μια σειρά, κοιτάξτε, μια σειρά παρακάτω βάζουμε την δεξιά βελόνα. Και συνεχίζουμε. Πόντο καλή, ανάποντο, καλή, μια σειρά πάντα παρακάτω. Το κάνουμε μόνο στο πόντο καλή. Πόντος ανάποντος, καλή, ανάποντος, καλή. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε μέχρι το τέλος. Πόντος καλή και πόντος ακριανός. Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας και πάλι κάνουμε το ίδιο τρόπο. Δηλαδή, το πόντο ανάποντο το πλέκουμε κανονικά και το πόντο καλή πλέκουμε βάζοντας τη βελόνα μια σειρά παρακάτω. Και από την καλή και από την ανάποντη πλευρά. Και από τις δύο πλευρές. Και συνεχίζουμε σαν να πλέκουμε λάστιχο μία καλή και μία ανάποντη. Πλέκοντας με αυτό το τρόπο το εγγλέζικο λάστιχο, διπλασιάζει το πάχος του και είναι πάρα πολύ αφράτο. Εξάλλου είμαι σίγουρη ότι όλες γνωρίζετε τη πλέξη λάστιχο, εγγλέζικο λάστιχο. Τρίτη σειρά πλέκουμε ακριβώς με το ίδιο τρόπο. Πόντος καλή μια σειρά παρακάτω, πόντος ανάποντος, πόντος καλή μια σειρά παρακάτω και συνεχίζουμε και πλέκουμε το σχεδιάκι μας μέχρι να φτάσουμε στους 10 σειρές. Είναι τρίτη σειρά. Οπ. Και πόντος ακριανός. Ήταν τρίτη σειρά. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και στη τέταρτη σειρά συνεχίζουμε και πλέκουμε το εγγλέζικο λάστιχο. Πόντος καλή, μια σειρά παρακάτω, όπως βλέπετε. Τέταρτη σειρά.
Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας και συνεχίζουμε ακριβώς με το ίδιο τρόπο. Στο πόντο καλή μια σειρά παρακάτω, το πόντο ανάποδο το πλέκουμε κανονικά και συνεχίζουμε πλέκουμε την πέμπτη σειρά. Με το ίδιο τρόπο. Πέμπτη γυρίζουμε το πλεκτό μας και έκτη, πάλι το ίδιο πράγμα. Είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο να διακοσμήσουμε το τη πλέξη εγγλέζικο λάστιχο. Να το κάνουμε διαφορετικό. Γυρίζουμε. Θα πλέξουμε 7η σειρά, ακριβώς με το ίδιο τρόπο, να μην γίνουν κουραστικοί. Και όπως βλέπετε στο δειγματάκι που έχω, βλέπετε ότι τα δεσίματα βγαίνουν αναλλάξ. Κάθε 10 σειρές κάνουμε το τύλιγμα, το οποίο μας παίρνει άλλες 2 σειρές. Στη συνέχεια πλέκουμε άλλες 10 σειρές πλεξιλάστικο και αναλλάξ δένουμε τους πόντους. Λοιπόν, πλέξαμε 7η σειρά, στην 8η σειρά συνεχίζουμε το ίδιο τρόπο. Την 8η σειρά. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και στην 9η σειρά συνεχίζουμε και κάνουμε, πλέκουμε το εγγλέζικο λάστιχο για να μπορούμε να δέσουμε τους πόντους. Βλέπετε πόσο όμορφο και αφράτο βγαίνει το εγγλέζικο λάστιχο. Είναι φοβερό. 9η σειρά. Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας και στην 10η σειρά πάλι πλέκουμε το εγγλέζικο λάστιχο. Μία καλή, μία ανάποδη, η καλή πάντα βάζουμε τη βελόνα μία σειρά παρακάτω. Πόντος ακριανός. Πλέξαμε πρώτες 10 σειρές. Όπως σας είπαμε, πώς μετράμε αν είναι 10 σειρές. Απλά μετράμε τους πόντους σκαλί. Οι πόντοι εξέχουν και μπορούμε να τα μετρήσουμε το κάθε πόντο καλή, όπως βλέπετε, κάθε καρδούλα αντιστοιχεί σε 2 σειρές. Έχουμε 1, 2, 3, 4 και 5. Δηλαδή πλέξαμε 10 σειρές. Τώρα, ξέχασα να σας πω ότι θα χρειαστούμε και μία βοηθητική βελόνα να είναι όπως είναι για παράδειγμα καλτσοβελόνες. Λοιπόν, τι κάνουμε.
Κατεβάζουμε το πόντο ακριανό, που δεν μας χρειάζεται, και στη βοηθητική βελόνα περνάμε 9 πόντους. 1, 2, 3, κρατάμε για να μας φύγει πόντος ακριανό, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Το έχουμε πάνω στη βοηθητική βελόνα. Και τώρα τι κάνουμε. Τυλίγουμε 3 φορές τη βοηθητική βελόνα και τους φυσικά και τους 9 πόντους. Μία φορά. Το σφίγγουμε λιγάκι. Δεύτερη φορά. Στην αρχή είναι λιγάκι μέχρι να το συνηθίσουμε. Μου είναι δύσκολο εδώ που έχω το τραπεζάκι που κάνω το βίντεο. Κάναμε 3 φορές το τύλιγμα. Στη συνέχεια, από τη βοηθητική βελόνα πλέκουμε τους 9 πόντους. Ξεκινάμε από το πόντο καλή, πρώτος πόντος. Πόντος ανάποδος, πόντος καλή, τρίτος. Πόντος ανάποδος, τέταρτος. Πόντος καλή, πέμπτος. Πόντος ανάποδος, έκτος. Πόντος καλή, έβδομος. Πόντος ανάποδος, όγδοος. Και πόντος καλή, ένατος πόντος. Αφήνουμε τη βοηθητική βελόνα. Βλέπετε, δέσαμε τους πόντους. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε το εγγλέζικο λάστιγο. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και συνεχίζουμε να πλέκουμε το εγγλέζικο λάστιγο. Μία καλή και μία ανάποδη, βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Όταν έδεσα τους 9 πόντους, τους έπλεξα κανονικά. Τώρα όμως, τα συνεχίζω να τους πλέκω όπως πλέκουμε το εγγλέζικο λάστιγο. Δηλαδή, βάζοντας τη βελόνα στο πόντο καλή, μια σειρά παρακάτω. Να έχει ίδιο σχήμα η πόντη μας. Λοιπόν, δέσαμε το πρώτο 9 πόντων. Και συνεχίζουμε να πλέξουμε άλλες 10 σειρές για να μπορούμε να δέσουμε τους επόμενους 9 πόντους. Όπως βλέπετε εδώ στο δειγματάκι που έχω, όπως βλέπετε βγαίνουν αναλλάξ. Εγώ έκανα άλλη σειρά, αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Συνεχίζουμε να πλέκουμε το εγγλέζικο λάστιγο για να μπορούμε να τα δέσουμε από την άλλη πλευρά. Συνεχίζουμε, πλέκουμε το εγγλέζικο λάστιγο μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα δέσουμε τους πόντους. Και όπως σας είπα, μετράμε τους πόντους καλή για να καταλάβουμε αν σειρές είναι αρκετές. Να μην καθόμαστε συνέχεια να μετράμε τις σειρές. Θα το βλέπετε εξάλλου με γυμνό μάτι.
Συνεχίζουμε. Το εγγλέζικο λάστιχο. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και συνεχίζουμε. Πλέκοντας το εγγλέζικο λάστιχο. Είναι απίστευτα αφράτο. Λοιπόν, ενδιάμεσα μετράμε. Έχουμε 1, 2, 3. 3, δηλαδή κάναμε 6 σιρούλες. Θα κάνουμε άλλες 4 σιρούλες. Για να μπορούμε να δέσουμε από την άλλη μεριά τους πόντους. Θα τους πλέξουμε γρήγορα. Το κάνουμε με κλειστά μάτια, γιατί ξέρουμε ότι το πόντο καλεί. Βάζουμε τη βελόνα μια σειρά παρακάτω. Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας και συνεχίζουμε να πλέκουμε το εγγλέζικο λάστιχο. Ωραία, γυρίζουμε το πλεκτό μας και μας μείναν άλλες 2 σιρούλες. Δυστυχώς δεν έχω κάμερα για να με βοηθήσει να επισπεύσει το πλεκτό. Σας ζητώ συγγνώμη. Είμαι σε διαδικασία ψαξίματος για κατάλληλη κάμερα. Και έτσι θα σας κουράσω λιγάκι. Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας και μας έχει μείνει άλλη μία σιρούλα. Που θα δέσουμε τους άλλους 9 πόντους. Και θα δείτε πόσο όμορφα βγαίνει το σχέδιο. Λοιπόν, πλέξαμε 10 σιρούλες, εφόσον δέσαμε τους 9 πόντους, κατεβάζουμε το πόντο ακριανό, πλέκουμε τους 9 πόντους με πλέξη με εγγλέζικο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Πλέκουμε ένα πόντο ανάποδο που χωρίζει το ένα εννιάρι από το άλλο. Πάλι παίρνουμε τη βοηθητική βελόνα, και κατεβάζουμε τους 9 πόντους στη βοηθητική βελόνα. 1, 2,
τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οκτώ και εννιά. Μας έχει μείνει πόντος ακριανός. Και τώρα πάλι κρατάμε λίγο τη βελόνα με το ένα πόντο, να μην μας φύγει, και τυλίγουμε, όπως είπαμε, τρεις φορές τους εννιά πόντους. Μία, δύο και τρεις. Στη συνέχεια μπορούμε το τελευταίο πόντο να τοποθετήσουμε απάνω στη βοηθητική βελόνα. Στη στιγμή που δέσαμε τους πόντους, βλέπετε, πλέκουμε 9 πόντους, δηλαδή έχουμε ένα πόντο καλή, ένα πόντο ανάποντο, ένα πόντο καλή, ένα πόντο ανάποντο, ένα πόντο καλή, ένα ανάποντο, ένα πόντο καλή, ένα ανάποντο, ένα πόντο καλή και πόντος ακριανός. Αφήνουμε τη βοηθητική βελόνα και συνεχίζουμε για επόμενες 10 σειρές. Σημαντικό είναι, κοιτάξτε, να έχει ακρούλα αυτή την αλυσιδούλα, να, γιατί πλέκοντας κασκόλ, πασμίνα ή οτιδήποτε, να έχει περιποιημένη η ακρούλα, να έχει την αλυσιδούλα. Και συνεχίζοντας εδώ, σε αυτό το δειγματάκι, έχω τρία κομμάτια με 9 πόντους. Εσείς πριν ξεκινήσετε να πλέκετε οτιδήποτε, είτε είναι κασκόλ, είτε είναι πασμίνα, είτε είναι ζακέτα, σας παρακαλώ να κάνετε ένα δειγματάκι, να υπολογίσετε πόσους πόντους θα χρειαστείτε για να μας βγει το πλεκτό όπως το θέλουμε, στο μέγεθος που επιθυμούμε. Είμαι σίγουρη πως θα σας αρέσει το σχέδιο. Κάντε έστω και ένα δειγματάκι να δείτε πόσο όμορφο είναι. Επίσης, σας καλώ στο κανάλι μου να κάνετε φυσικά δωρεάν εγγραφές, να είστε ενημερωμένοι κάθε στιγμή που ανεβάζω καινούριο βιντεάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία!